αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θεώρησα καθήκον μου η πρώτη επίσκεψή μου εκτός Ελλάδας να είναι εδώ στην Κυπριακή Δημοκρατία. Είχα μια εξαιρετικά παραγωγική συζήτηση με τον πρόεδρο Χρυστοδουλίδη, όπου συζητήσαμε πάρα πολλά θέματα εντελεχώς και από μεριάς της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόνισα τη σημασία που αποδίδουμε στην επανεκκίνηση των συνομιλιών το συντομότερο δυνατόν στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΟΗΕ από εκεί που διακόπησαν στο Κράν Μοντανά το 2017. Συνομιλίες για μια λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας προς όφελος του κυπριακού λαού, Έλληνο-Κυπρίων και Τουρκοκυπρίων, χωρίς εγγυήσεις και χωρίς κατοχικά στρατεύματα. Τόνισα επίσης την στήριξη που προσφέρουμε στον πρόεδρο για τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει και για διορισμό απεσταλμένου από τον ΟΗΕ, καθώς επίσης και για τον ενεργό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού. Επίσης, θα έλεγα όσον αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οι ευρωτουρκικές σχέσεις έχουν μεγάλη σημασία και πρέπει να αξιοποιηθούν. Πρέπει να αξιοποιηθούν και προς τον Έλληνο-Τουρκικό διάλογο, αλλά βεβαίως και προς την επίλυση του Κυπριακού. Συζητήσαμε επίσης για τις διεθνές εξελίξεις, και τόνισα από μεριάς μας τη σημασία που αποδίδουμε στον συντονισμό και στη συνεργασία μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας. Αυτό εξάλλου το έχουμε δει και τα τελευταία χρόνια και με το σχήμα 3-1, αλλά και με τη Σύνοδο των Ευρωπαϊκών Χωρών του Νότου, που έχουν φέρει καρπούς στην προσπάθεια που κάνουμε. Είναι προσπάθειες οι οποίες καθιερώθηκαν επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Και επίσης το θέμα του συντονισμού, κάτι που είναι πολύ σημαντικό, είναι η ομογένεια, η ελληνική ομογένεια. Είναι κάτι το οποίο, εγώ προσωπικά αλλά και θεσμικά θα προσπαθήσω να προωθήσω όταν επισκεφτώ την Αμερική, τις ΗΠΑ, σε επικείμενη επίσκεψή μου. Τέλος, όσον αφορά στον Έλληνο-Τουρκικό διάλογο, είναι μια ευπρόσδεκτη εξέλιξη, αλλά πρέπει να είναι ξεκάθαρο στην Τουρκία ότι ενέργειες όπως στα Βαρόσια και στην Πύλα ή ενέργειες που αποσκοπούν σε προσπάθεια αναγνώριση του ψευδοκράτους θα είναι εξαιρετικά αρνητικές για τον Έλληνο-Τουρκικό διάλογο. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι όχι μονομερείς ενέργειες, αλλά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κασελάκη, θα σταματήσετε κάποια ερώτηση. Μάλιστα, δεν δέχτηκε ερωτήσεις ο κύριος.